Βάλα κάποια πράγματα στη σειρά και κατάλαβα ότι παρακολουθούμε. Μάλιστα. Και στείλα το Αναστασιάδη μήνυμα, ένα σημείωμα, και είπα του σε καθιστώ προσωπικά υπεύθυνο, διότι ξέρω, ψάχνα την υπόθεση Ριπολόβλεφ. Ναι. Πώς του το στείλες? Με το email. Ναι. Στην ιδιαίτερα. Ναι. Και με τηλέφωνο σε μισή ώρα. Μεταξύ του με παρακολουθούσαν, ηχογραφούσαν και τα τηλέφωνα μου. Κάποια. Τούτον το τηλεφώνημα ήβρα το ηχογραφημένο. Πού το ήβρες? Στο τηλέφωνο μου. Πώς το ήβρες ηχογραφημένο? Ήβρα το όταν έκανα έρευνα για τα αρχεία. Δηλαδή η συσκευή κατέγραφε τη συνομιλία χωρίς να το ξέρεις? Ναι, κατέγραφε συνομιλία. Ήταν iPhone, Android? Όχι, ήταν Android. Ήταν Android χακαρισμένο. Όταν βάλεις μέσα ένα application. Ναι. Που μπορεί να κάνει οτιδήποτε. Και όταν εσύ έλεγχεις το τηλέφωνο, όταν έλεγχω το τηλέφωνο σου και μπορώ να βάλω σε εκείνον το τηλέφωνο οποιοδήποτε application βάλω, μπορώ να βάλω οτιδήποτε. Μπορώ να βάλω έναν να παρακολουθά τον GPS που εμπούσε, μπορεί να βάλω έναν να ακούει τη φωνή σου και να μου λέει να μου λέει. Και εσύ σε μεταγενέστερο χρόνο ήβρες το τηλεφώνημα σου με τον πρόεδρο? Όχι μόνο τούτο. Έχεις το δηλαδή? Ναι. Και μάλιστα στείλε μου και ένα γράμμα και μου λέει τι μου είπε στο τηλέφωνο. Ναι. Και σου είπα έτσι και σου είπα έτσι. Είμα ναι. Τα πράγματα που μου είπε είναι έτσι. Ναι. Τι σου είπε στο τηλέφωνο? Είπε μου, εγώ ξέρεις πολύ καλά. Ήταν γελίο. Ξέρεις πολύ καλά από την πρώτη ημέρα που πήγα στο Προεδρικό. Ξέρεις καλύτερα από όλους ότι έδωσα αυστηρές οδηγίες να μην διανοηθεί οποιοδήποτε να παρακολουθά Κύπριον πολίτη. Ναι. Μα αφού έφτιαξε μας διαλόγους με Κύπριους πολίτες στην παρουσία μου. Και λέει μου τα εμένα. Εν τούτο είπε, πρόεδρε, μάνα που μου λες. Είπα τούτο. Ναι. Και εσύ λες ότι έχεις ηχογράφηση αυτού του τηλεφωνήματος. Ναι.